άκου τώρα φέτος γιατί δεν έκανα Πάσχα. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω το αρνί μέσα στη σούβλα. Ενώ είχα και το αρνί και τη σούβλα, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορούσα και τα δύο να τα... Δεν με αξίωσε βέβαια, αλλά θα έχουμε Πάσχα για του χρόνου. Το είπε ένας που πέραγε. Ομάδα 300 αρνιών συνελήφθη αργά χθες το βράδυ από το ειδικό περιπολικό της Κρεοπολίας Αθηνών και κρατείται αυτή τη στιγμή στα κεντρικά σφαγεία της χώρας. Τα 307 αρνιά είχαν δραπετεύσει τη Μεγάλη Πέμπτη από την εταιρεία Μαντρί Μίτσος Μίτσου και Ιός και δικάζονται αύριο στο πρώτο πλημελές προβατοδικείο Αθηνών με τις εξής κατηγορίες. Πρώτον, παράνομη πρωτοβουλία ζώου. Δεύτερον, παράνομη βοσκή και ελεύθερο φέλασμα. Και τρίτον, αντίσταση κατά των κρεοπολών. Σε 5 εκατομμύρια εξάλλου ανέρχονται τα αρνιά τα οποία τελικά κατανάλωσαν οι Έλληνες καταναλωτές την πρώτη και δεύτερη μέρα του Πάσχα. Αναμένεται ότι η αύξηση της χοληστερίνης θα ξεπεράσει το 350%. Χωρίζουμε! Αύριο το πρωί πάω στο δικηγόρο μου. Δικηγόρος πέθανε εδώ και 3 χρόνια. Θα ψάξω να βρω άλογο. Ζωντανό. Από δικηγόρη. Να, μάτσο. Θα πάω στην Ευελπίδα να στηθώ έξω από τα δικαστήρια. Θα βρω το πιο ψηλό. Το πιο ωραίο θα πάω να πάρω. Αν να μου κάνεις κοινή ζήλια στην Ανάσταση. Πώς δεν σε έκαψα με τη λαμπάδα εκείνο το βράδυ. Που δεν έχεις τσίπα να φυλάς το παιδί της Ροξάνης μισή ώρα. Το φιλί της αγάπης του δυνατά του πήρε. Το φιλί της απάτης ήταν, αλλά εντάξει. Το είδες όμως πως μεγάλο το άτιμο, ε. 18 χρονών και έτσι... Θηρίου ανήμερο είναι. Το μπάσκετ, παιδί μου, του πέταξε μπόι. Σκουθώ κι εγώ αύριο πρωί πρωί να παίξω μπάσκετ να πετάξω κι εγώ μπόι. Κοίταγε μέσα στα μάτια, μη κοίταγε. Μήπως ήταν τίποτα αλήθωρο το παιδί. Αυτό που σου λέω εγώ, μέσα στα μάτια μη κοίταγε. Όπως κοιτάνε τα γκόνια της γριές. Ναι, ναι, παλιό ζηλιάρι. Αλλά κάτι το ξέρω. Ζηλεύεις γιατί εγώ έχω άστρο, ενώ εσύ. Άστρο έχεις, δεν κοιτάς. Χοληστερίνη έχεις. Και εσύ έχεις τριγλυκερίδια, νομίζεις πως δεν το ξέρω. Και ζάχαρο ξέρω τι έχεις. Έχω ακούσει τις συνομιλίες που έχεις κάνει με τον γιατρό και τις έχω γράψει σε κασέτες. Και τις ακτινογραφίες, αν θες να μάθεις που έψαχνα να τις βρεις, εγώ τις έχω σε τράπεζα στα Χρεβενά. Εδώ σε κρατάω, κακομοίρι μου, εδώ. Έχεις να πληρώσεις διατροφή. Το ζάχαρο μου είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και μπορώ να το αποδείξω ό,τι ώρα θέλω. Κούνια που σε κούναγε που νομίζω ότι είναι φυσιολογικά επίπεδα αυτά. Μιλάς εσύ, μωρέ, μιλάς εσύ, μωρέ, πες 2,5 εκατομμύρια λευκά αιμοσφαίρια μόνο. Μωρέ, δεν κοιτάς τα δικά σου τα ερυθρά, ερυθρόκερε. Σταμάτα, ερυθρόκερε, πάει θα σου βάλω οξυζενές αυτή. Να κοιτάς μισή ώρα το παιδί της Ροξάνης. Αυτό με κοίταγε, δεν το κοίταγα εγώ. Αυτό ναι, εσένα κοίταγε. Το κορίτσι πίσω από μένα κοίταγε. Ποιο κορίτσι? Πίσω από μένα ένα ωραίο έτσι, κορίτσι ψηλό μου που είχε κολλήσει χταπόδια πάνω μου. Έτσι ένα λιγερόκορμο, ψηλόκορμο με το μαλλί. Μέχρι χάρη τώρα, παιδί μου, ανάσταση σκέτη το κορίτσι. Ανάσταση έγινε μόνο μία, στις 12. Όλα τα άλλα της φαντασίας σου. Αλλά έτσι μια ζωή βάρβαρος ήσουνα. Ο Μίτσος ο βάρβαρος, χορεύοντας με τους λύκους. Όχι, θα μισεί και εσένα. Η Μίτσενα, η χορεύοντας με τους ανηλίκους. Καλύτερα με τους ανηλίκους παρά με τους υπερηλίκους. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα λευκά σου μαλλιά. Σε φταίς που θέλεις να πάμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Ναι, εγώ φταίω. Παραλίγο να χάσω το μάτι μου, το ηλίθιο. Αφού το ξέρεις, το παιδί της Βαγιούλας είναι ελαφρύ. Επειδή είναι ελαφρύ, θα πρέπει να δίνει κανεί Πάσχα στο δικό μου το μάτι. Φούρτη, κοινή βία, Χριστός Ανέστη. Τι να κάνω, πάρω φόρο να πάω μακριά, θα του πω Ελθός Ανέστη. Να μην το ακούσει και να του δημιουργηθούν και ψηφιδείς εντυπώσεις ότι δεν αναισθείται ο Χριστός. Αυτό το παιδί έχει τα καταλόγιστο. Ναι, τα καταλόγιστο. Μια κροτίδα έχει. Και θα μου την έφερε μέσα στο μάτι να τη γιορτάσει. Ω, πουλά, θεία, χρόνια, πουλά, καλό, πάρκο, μπαμ, παρά λίγο να μείνω κύκλοπα. Στε διάλο. Και τα δυο τα παιδιά της Βαγιούλας είναι ελαφρά. Ναι, ενώ η μάνα είναι βαριά. Γκριμουτσάκι στον άντας με το πολύ του μυαλό. Κατεβαίναμε το μηχανάκι, το φωνό και το κλειστά μάτι. Ποια είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ. Ότι ήταν πολλές από πίσω και θα τον μπέρδευε. Γκριμουτσάκι σου και άνθρωπο ακόμα κατρακυλάει. Με αυτή πρόλευε, έκανε ένα γκντουπ και χτύπησε το πιζούλι λίγο. Εντάξει, μια χαρά είναι, έζησε. Αφού ο δικαστής την επίλεξε. Και τι να κάνω, κυρία μου, ανθρωποκτονία και βλακίες. Φύγει. Και τα δυο τα παιδιά να μοιάξουν τη μάνα. Τίποτα να μην πάρουν από τον πατέρα. Τον πατέρα παίρνει το μηχανάκι. Και κόβουν βόλτες και έχουν κοψοκουλιάσει όλο το χωριό. Θα το εξαφανίσουν το χωριό αυτά τα δύο τα παιδιά. Αφού είναι φόβος και ο τρόμος. Αφού μόλις βγαίνουν έξω για βόλτα, βγαίνει σύρμα στο χωριό. Βγήκαν τα παιδιά της Βαγιούλας βόλτα, μέσα σαν χουριανοί. Του βλαμμένο να με χώσει την κροτίδα μέσα στο μάτι. Καμιά άλλη που με έκαψε το μαλλί, Ανέστετ, και να λέω εγώ, παιδιά, κάτι μυρίζει, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, κάτι καίγεται. Πού να ξέρω τι καίγομαι ανοιγό. Ακούσει εκεί να μην χώσει τη λαμπάδα μέσα στο μαλλί για να μην τη σβήσει ο αέρας. Έγινε εγώ φωτεινό παράδειγμα. Τέσσερα γυρνά τώρα όλη τη μέρα με και τις μπέρδες, βλέπω. Δεν έχουμε αλλιά χριστιανέ, τι να κάνουμε μέχρι να ξαναβγούν. Εν τω μεταξύ κάτι θα βρω να κάνω. Συμβουλεύουμε και του Βότρου Μποτέ. Πώς?
Τον κακό στο καιρό ανόητε! Γαϊδούρι! Ε, γαϊδούρι! Έχεις τον διάλο, ρε! Έχεις τον διάλο! Μίτσο, Μίτσο! Τον διάλο! Φύγε, Μίτσο, με αυτό το παράθυρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Ηρέμησε! Ηρέμησε! Τι είναι, μωρέ, ηρεμία, εντολή! Ηρέμησε! Σιγοπή είναι! Θέλει χρόνο να ηρεμήσει ο άνθρωπος! Πώς θα ηρεμήσω με το γαϊδούρι, το μαύρο! Βρωμοκοπάκι τα σκουπίδια! Δεν μπορώ να ανοίξω το παράθυρο να τον πλύσω με την άνεσή μου! Μίτσο, Μίτσο, ακόμα τον εργολάβο, βρίζεις! Θα σα βρίσκω σένα. Δεν τον ακουστείτε. Δεν το άκουσε τι είπε το γαϊδούρι. Γιατί του δεν το ξανασκάπτει το δρόμο. Προχθέ δεν τον κλείσετε το δρόμο. Γιατί του δεν το ξανασκάπτει το δρόμο. Έχω χάσει μόνο το δαχτυλίδι μου το χρυσό και μάλλον μου έχει πέσει μέσα. Μάλλον! Μάλλον! Μάλλον είπε το γαϊδούρι. Δεν είχε σίγουρο, δεν είχε σίγουρο. Το ψάχνει ακόμα, το ψάχνει. Το γαϊδούρι. Το μαύρο. Το μαύρο. Μίτσο, Μίτσο, υπάρχει γαϊδούρι μαύρο. Ναι, υπάρχει. Για σε τρία χρώματα. Γαϊδούρι μολυβί, γαϊδούρι στο μετρικό χρώμα. Είχαμε και μπλε και μα τελείωσε. Αϊ παρά τα μα πάρει και εσύ. Ακόμα δεν γυρίσαμε να μου κάνει τα νεύρα μου πιβέ. Το γαϊδούρι. Άστον, άστον, Μίτσο, μάστον. Θα υπάρξει αυτό καμιά επιδημία από τα σκουπίδια. Ναι, ότι η επιδημία είναι μια ευγενική κυρία, η οποία δεν μπαίνει σπίτια, χτυπάει τι πόρτε. Είναι η επιδημία, γεια σα. Μπορώ να περάσω. Όχι, εντάξει, θα φύγω. Άμα το λίγη. Βάλ' το ρολόι στις 7, αύριο πιάνουμε δουλειά και πάμε πάλι χέρι-χέρι, δεν είχαμε καλό αστέρι. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Μπήκε στα μάτια μου το φως, δεν έχει τι, δεν έχει πώς, και τραβά λίγο την κουρτίνα, πες καλημέρα στη ρουτίνα. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι ένα λεπτό δε λέει να χάσει. Αμάν αυτό το ξυπνητήρι μια μέρα θε μας με ξεχάσει. Σκάδε, σκάδε, γάιδαρε, μεγάλε σκάδε. Μίτσο, θα πεταθώ μια στιγμή μέχρι την αστυνομία. Σε 5 λεπτά είμαι πίσω, εντάξει. Τι θα παραδοθείς? Τι λέει θα παραδοθώ? Θα πάω να παραδώσω ένα δαχτυλίδι. Βρήκα χθες έξω καθώς σκούπιζα. Του εργολάβου. Του εργολάβου, ποιο εργολάβου? Τι σου είπα, βρέτε, σου είπα ότι ο εργολάβος έχασε ένα δαχτυλίδι. Με δύο πέτρες μπλε. Δεν ξέρω, με δύο πέτρες μπλε, αλλά αν το βρήκες απ' έξω, αυτού είναι. Καλέ, τόση ώρα που μιλάω, γιατί λέω, γιατί σκάβει το δρόμο αυτός άνθρωπος? Δεν σου είπα ότι ο εργολάβος έχασε το δαχτυλίδι? Τρελή είσαι, μωρέ. Πες μου, είσαι τρελή. Αχ, βρε Μίτσο μου, δεν το συνδύασα, δεν το συνδύασα. Αυτό το πράγμα που δεν κάνει συνδυασμούς, που δεν κάνει συνδυασμούς, με τρελαίνεις. Με τρελαίνεις που δεν κάνει συνδυασμούς. Ορίστε το δαχτυλίδι του εργολάβου. Α, σαν άρχιζες. Να το, το δαχτυλίδι. Ψάξε, ψάξε, δεν το τρεις. Σκάβε, ρε. Σκάβε μέχρι το πρωί. Σκάβε, να το το δαχτυλίδι. Σκάβε. Πραξικόπημα. Ναι. Ανίετερ. Τι είπεν? Ανίετερ. Εμπρός. Είμαι από την Κύπρον. Χριστός Ανέστην. Ωραία Ανέστην, αλλά... 5 λεπτά σας θέλω μόνον. Δεν σας περιμέναμε και... Καθίστε, καθίστε. Θα σας δείξω κάτι τζιμπριακά νεργόχειρα. Και για μένα. Δεν θα το συνιστούσα. Έχετε γυναίκα μου? Ναι. Για αυτήν τότε. Αν είναι για αυτήν καλύτερα να τα πάρω εγώ. Όχι να το πάρετε, θα το πάρετε. Μα πώς, χωρίς να το δω εργόχειρο στο σακί που λένε. Αυτό που κάνατε στην Κύπρο και τολμάτε να λέτε δεν θα πάρετε και το εργόχειρο? Τι έκανε εγώ στην Κύπρο? Το τζιμπριακό το έλυσες? Εγώ να το λύσω. Σε απασχολεί το μακεδονικό τώρα, ε? Με τι απασχολεί κάπως? Ώστε σε απασχολεί. Τον τζιμπριακό δεν σε απασχολεί πια. Όχι, το σκέφτομαι και αυτό. Πού και πού. Πού και πού, ε?
Σήμερα πότε το σκέφτηκες? Μία ώρα είναι που ξύπνησα και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου σκέψη δεν είναι αμέσως το κυπριακό. Γι' αυτό θα πάρεις τον κυπριακό εργόχειρο, θα βάλεις πολλά κυπριακά εργόχειρα γύρω-γύρω, ώστε μόλις ξυπνάς θες, δεν θες να το σκέφτεσαι και τον κυπριακό. Όχι να γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία. Μα δεν γυρίζουμε σελίδα, πρόβλημα γυρίζουμε. Σελίδα. Πρώτα θα λύσεις αυτήν την σελίδα, τον κυπριακό, και μετά θα πας στην άλλη. Σα σκοπιανώ το εργόχειρο. Φέρε καρφία να το βάλουμε. Τα ριάλια, 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 τα σενίλια μονιά και διπλά, ο πετσεβέγγες που τα έχει στην πούγκα. Πω, δεν είναι κόλμος. Πού πας? Έξω. Δεν ντυθείς. Εντυμένη είμαι. Ντυμένη είσαι και ξεντυμένη πως είσαι. Εσύ δεν είσαι κόρη παπά, είσαι κόρη άπαπα. Πού πας? Στο χαμάμ. Με τέτοια ζέστα, σκάσεις παιδί μου. Μπάρι είναι. Μπάρι είναι και πού είναι αυτό? Βουκουρεστίου. Βουκουρεστίου, ποια ενορία δηλαδή? Δεν ξέρω. Θα πάρω τον πάτρο Νικόλογο αύριο που είναι στην ενορία του. Θα του έχει κάνει αγιασμό, θα μάθω εγώ πως είναι αυτό. Ένα μακρόστενο είναι. Μακρόστενο, θα περάσω να το δω σήμερα, δεν είναι μακρόστενο. Δεν θα σε αφήσουν να μπεις, έχει face control. Τι έχει? Face control. Πες ότι είσαι ο μπαμπάς της Λίνας για να σε αφήσουν να περάσεις. Και αν πω ότι είμαι ο μπαμπάς της ενορίας, δεν θα με αφήσουν? Όχι. Πω, έχει χαλάσει ο κόσμος. Τι ώρα έχει πάει? 12 παρα 5. 12 παρα 5 στην Ανάσταση, κοιτάω στην εκκλησία και δεν είχε πατήσει κανείς. Λέω, το ξέχασαν. 12 παρα 1 ήρθαν όλοι τελευταία ώρα για το δεύτερο λάβετε φως. Λες και είναι η εκκλησία δεν είναι, τους δίνει το φως και να φεύγουν. Ένας ήρθε και 10:30 ώρα, μου λέει, μήπως λέει, πάτερ Δημήτρη, μπορώ να πάρω το φως λίγο νωρίτερα γιατί έχω μια δουλειά. Του λέω να βγω και εγώ 2:30 να πω το Χριστός Ανέστη. Άσε παιδί μου, μόλις είπαμε το Χριστός Ανέστη, λες και ήταν πυροβολισμός. Φύγαν όλοι τρέχοντας. Ήρθαν εκεί πέρα για ένα λεπτό να μας πετάξουν τις κροτίδες. Κοντέψαμε ένα καούμι για να ζεματιστούμε και να φύγουν. Έχει χαλάσει ο κόσμος πολύ. Φεύγω. Να πας στο καλό, παιδί μου, στο καλό να πας. Η Μάνος έχει δει. Η μαμά είναι στη Ζωζός. Τι κάνει εκεί? Έχουν ένα συγκρότημα, 6 γυναίκες, το παραπαπά. Παίζουν drums. Drums παίζουν. Και μετάλαβε, το εξομολογήθηκε, αυτό το είπε. Το είπε, στον πατέρα Αντώνιο. Και το ρώτησε το πατέρα Αντώνιο. Τύπος είπε τίποτα η γυναίκα, μου λέει, δεν μπορώ να σου πω. Μου λέει, επαγγελματικό μυστικό, ένα μόνο σου λέει, μου λέει, θα τα ακούσει σύντομα. Drums. Αν μου επιτρέψει μόνο μια παρατήρηση, σαν κληρικός και σαν πατέρας, αυτό το κραγιόν δεν σου πάει με τα ρούχα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλεις ένα πιο παλ. Αυτό, σε αυτό το κόκκινο καταλήγω εγώ. Τι είναι το ποδήλατο, άγριο, δεν σε κάθεται? Φύγε με συγκριμής. Πήγαινε μέσα, σου είπα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εσύ να πας. Λες και εσύ τη σειρά τα χαλασμένα της Λιγκρέκο. Πού τη βρήκες αυτή την περούκα και την καπακώθηκες, λες και εσύ η Χρυσή Άρκτους? Την πήρα από τη χέρα του γιος με τη δάνσε. Μπα, τη φόραγε με την αναγνωρίζει ο κόσμος που κεράτωνε τον, ευτυχώς που πήγε και σίγαζε ο καημένος. Τη φόραγε κατά πέτσι του γιους. Το παιδί δεν είναι σαν και σένα, έχει φαντασίες του έρωτα. Άμα εσύ λέει συνέχεια με τον ίδιο άνθρωπο, πρέπει να αλλάζει ο άνθρωπος για να σ' αρέσει, να μην βαριέσαι. Έχει φαντασία το παιδί. Μα έχει φαντασία, δεν τα έφτιανε με χείρα. Με τι θα τα έφτιαχνε, με πυροσβέστη? Με πυροσβέστη, να σε σβήσει και που κι εγώ σαν. Πήγαινε μέσα σου, λέω. Το απόγευμα θέλω να καθίσω να κάνω λογαριασμούς πάλι. Πάλι! Πάλι βέβαια, πάλι τον Μπράξον. Δεν άκουσε, δεν διάβασε τι πει η ΙΟΚ. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη, λέει, από την οικονομία που τη κάναμε. Μη σε δύο. Και εμεί οι δύο. Δεν μα ξέρει, δεν λέει εκτό από σένα Μίτσου και η Ελένη. Όλοι, όλοι. Και τι κάναμε εμεί, δεν μιλέ, ξέρει η ΙΟΚ ότι εγώ έχω να πάρω φουστάν 2,5 χρόνια. Πώς δεν το ξέρει? Προχθές το συζητάγανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πήγε ο Ντεμικέλης και τη το είπε. Το ξέρετε τι λέει ότι στην Ελλάδα η Ελένη του Μίτσου έχει να πάρει φουστάν 2,5 χρόνια. Όχι, εσύ είναι τώρα να φώνα σύνα πριν το σύνα, είπαν οι Γάλλοι. Έτσι είπαν οι Γάλλοι. Είπαν κι άλλα. Στη Σελαφάμ, Φρανσουά Μιτεράν, στι Κάρτε Στέν, δώσα μεγάλη έκταση στο θέμα. Άρε, Ελλήνισα. Αυτά είναι προϋπολογισμοί. Στην κύριε Μητσουτάκη, πόσα πήρε? 10. Τι μα έφερε πίσω? Τίποτα. Βάλει και 8 τώρα πρόσφατα του φόρου. 10 και 18 μαζευτήκανε ένα τρισεκατομμύριο φόρο θα πλέσουμε το καλοκαίρι. Δεν μιλέ, είναι πολύ το τρισεκατομμύριο. Τι είναι, λίγο είναι. Πώ εκιού. Θα σου έλεγα τώρα πα εκιού. Μητσέ μου. Τι είναι πάλι. Δεν σε αρέσει καθόλου με τα ξανθά τα μαλλιά. Καθόλου. Και σου είπα, μην γεννά και απότομα γιατί νομίζω ότι βλέπω το δικαστήριο Άσεκτον. Θα πα κανένα αυτό. Άντε. Άντε πήγαινε μέσα, πήγαινε μέσα. Θα μετάλλαξε πάλι μεσημεριάτικα. Άστο. Θα καθίσει το γόνο του ημερεύσει το ποδήλατο και το καβαλά στα απόγευμα. Μίτσο. Που φτάσαμε, που φτάσαμε. Σκουπίζει ο στρατός της Ελλάδος, βρος. Θα μπει κανένα μέρα ο εχθρός και θα σκουπίζουμε εμείς ακόμα. Βέβαια θα μας μπει καθαρούς, έτσι. Να λέγεται αυτό, να λέγεται. Εκ μέρους μου μιλάω. Φύγε από πάνω
άνθρωπο κοπά, δεν πέρασα την πόχα ακόμα. Τι για μυρωδιά πήραμε, γιατί εγώ μυρίζω περισσότερο, δεν κατάλαβα. Και τι σκέφτεσαι έτσι. Άιντε, και δεν μιλά καθόλου. Φου πέσανε να πάνε τα σκουπίδια, τι να κάναμε. Πέντε μέρε εκδρομή τη τρίτη περάσαμε κάτι τα σκουπίδια. Φου εκεί δεν είστε, αν φεύγαμε θα κάναμε το λεωφορείο με τα καλά σου. Όταν είδε ότι ερχόταν οι πρώτε σακούλε, θα φύγουμε. Όχι, τώρα θα έρθει το λεωφορείο, τώρα θα έρθει το λεωφορείο, ήρθαν τα σκουπίδια μα και πάσαμε. Φύγει μια χαρά ήταν κάτι τα σκουπίδια, ωραία, περάσαμε μια χαρά πάσκα κάναμε τόσο κόσμο εκεί πέρα κάτω. Φου έκανε 9 ώρε να το λεωφορείο, τι ήθελε. Και δεν βάζουν κρεβάτι εκεί στις τάσεις, να ξαπλώνουμε, ξαποσταίνουμε. Ναι, να έχουμε και τις μαξιλαροθήκες στα χέρια μας. Άσε μας καημένε. Ξέρω γιατί τα κάνεις αυτά. Γιατί κοιτάξα τις προάλλες στο παιδί της Ροξάνης. Σε παρακαλώ, μην με ξαναζηλέψεις άλλη φορά. Δεν το αντέχω. Δεν νιώθω να μην έχω προσωπικότητα. Δηλαδή, ουλιάζω. Χάνομαι σαν γυναίκα, δεν αισθάνομαι τίποτα. Είμαι πεσμένη. Έλα, ορκίσω μου πως δεν θα μου ξαναζηλέψεις άλλη φορά. Εντάξει, ορκίζω. Εντάξει. Και θα τα λέμε ελεύθερα, όπως όλα τα ελεύθερα ζευγάρια. Ελεύθερα. Λοιπόν, άκουσε να δεις τι έγινε. Ένα βράδυ εκεί που κοιμόμασταν κατά τα σκουπίδια, κοιμόμασταν, εσύ κοιμόσουνε, δηλαδή εγώ δεν... Ξαφνικά μια φορά... Ποντίκι. Όχι, Αλβανός, τουρίστας μάλλον θα ήταν. Τι και, δεν... Γνωριστήκαμε. Γνωριστήκατε. Ναι. Πάσχα ήτανε, Μίτσο μου, άνοιξη. Χριστός Ανέστη. Άμα τα κουρέψω, Μίτσο μου, θα σ' αρέσω. Θα κουρέψω την περούκα της χείρας. Όχι, παιδί μου, τα δικά μου θα κουρέψω. Θα τα βάψω ξανθά και μετά θα τα κουρέψω, να αλλάξω λίγο το look. Και θα αλλάξεις. Του look, παιδί μου, του look. Και θα δω αυτή την κοπέλα, τη λέει του Μποτέ. Δεν είναι ωραίο του look, τέτοιο θέλω κι εγώ. Ναι, μόνο του look έχει διαφορά με την κοπέλα. Γιατί πού άλλο έχω? Του γκόλου στο ίδιο σημείο, το έχετε, το βλέπεις που δεν έχει κοπέλα ψηλά-ψηλά. Στο ρετυρέ, ο δικός είναι στο υπόγειο, 8 πατώματα διαφορά. Ναι, το μαλλί κοιτάμε τώρα. Μπα, μόνο το κεφάλι θα βγάζει βόλτα, δεν θα βγαίνει κι εσύ μαζί με το κεφάλι. Κοίτα εδώ πόσο αδύνατοι είναι. Άθεες είναι αυτές. Γιατί είναι άθεες? Γιατί είναι αδύνατες. Δεν έχουν Πάσχα να τρώνε. Εμείς έχουμε το Πάσχα, έχουμε τα Χριστούγεννα, τρώμε γαλοπούλες, μυρομακάρονα. Έχουμε γιορτές, γι' αυτό παχαίνουμε. Ναι, γι' αυτό παχαίνουμε. Εδώ ρε την Κυριακή την απλή που πήγε στην εκκλησία και μόλις ήρθε η ώρα του αντίδωρου, βούτυξες μέσα και πήρες 45 ψωμάκια. Μισό καρβέλι αντίδωρο μέχρι το σπίτι έτρωγες, τα ξέχασες. Τρέχαν τα ψύχο, λέγαν φτάσει τα μυρμήγια μέχρι το λιμόνα εδώ πέρα πάνω. Τι μίλα, κοίτα μου, πριν το Πάσχα στην νηστεία, γιατί πάχυνε πάλι. Ναι, αυτό μην είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο το εξηγήσω εγώ. Γιατί έτρωγες μισό κιλό χαλβά τη μέρα. Μακεδονικό. Και δεν παχαίνει μακεδονικός. Τώρα με το πρόβλημα της αμφισβήτησης με τα Σκόπια, να μην τρώμε χαλβά. Τη Μακεδονία αμφισβητούν, δεν αμφισβητούν το χαλβά της. 3,5 κιλά τουρσί. Νηστίσιμα ήταν όλα. Νηστίσιμα, λεμπουλά. Μίτσο μου, παίζει ρόλο ο μεταβολισμός. Πρέπει να πάω να αλλάξω το μεταβολισμό. Και να πάρεις άλλον. Και πόσο κάνει τόσο ο καινούργιος ο μεταβολισμός. Δεν θα ξαναπάμε ποτέ σε αυτό το ηλίθιο ξενοδοχείο, Δημήτρη. Δημήτρη, το σπίτι έφυγε, το πήραν, το 100. Πάρε τηλέφωνο το 100, πρέπει να πήρε τη συσκευή. Μασούτ, μασούτ. Μόνο τη Φίλιπς άφησαν επειδή ήταν βαριά, αδύνατη. Τι αδύνατη? Οι κλέφτες ήταν αδύνατοι. Μα ήταν χόντροι, θα είχαν φρακάσει τις πόρτες, σε παρακαλώ. Είδες λοιπόν τη δίκιο που είχα όταν επέμενα στο κατάστημα να μην πάρουμε το μικρότερο μοντέλο. Αχ, τα πήραν όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, αν έχουν πάρει και το σαμπού άνομα από το εκχύλισμα με τράχο, θα τρελαθώ. Μασούτ! Μασούτ! Φοβάμαι κάτι χειρότερο. Έχουν κλέψει το μασούτ. Μασούτ, το Φιλιππινέζο μου, τον αγαπημένο μου υπηρέτη. Δεν έχεις δύο υπηρέτες για να είναι ο ένας ο αγαπημένος. Έναν υπηρέτη έχεις. Ένας αλλά αγαπημένος. Ας πρώτης να πάει στο μεγαλύτερο μοντέλο, να μην στον σηκώναν που ήταν ελαφρύς. Ένα μοντέλο έχουν οι Φιλιππινέζοι. Medium. Αχ, Δημήτρη, Δημήτρη, τι είναι η ζωή χωρίς μασούτ. Καταστραφήκαμε. Σε παρακαλώ, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το σηκώνεις εσύ. Ναι, ναι, θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα το σηκώνεις εσύ. Θα το σηκώνεις εσύ και θα μιλάς σε σπαστά αγγλικά. Κατάλαβες? Αγγλικά σπαστά. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο. Δρίν! Δρίν! Τι κάνεις, Δημήτρη? Θα σε το σηκώνω με την πρώτη. Όχι, αγάπη μου. Φυσικά είσαι απασχολημένος. Δουλεύεις με την ηλεκτρική σκούπα και χτυπάει το τηλέφωνο. Δρίν! Δρίν! Βουδού. Τι είναι τούτο πάλι? Η σκούπα που έκλεισε. Αγάπη μου, τι έξυπνος που είσαι. Λοιπόν, τριν, τριν. Ναι. Την κυρία παρακαλώ. Κυρία δεν είναι εδώ, είναι στο ντουζ. Τέλειχα, Νίνα Κόλτ. Νίνα Κόλτ, ράδιο νίμ, Νίνα. Goodbye, σαν γκάι.
Είπες τη λέξη Σαγκάι. Είπα τη λέξη Σαγκάι. Αγάπη μου. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θα μου λείψει ο Μασούτ. Θα σου λείψει ο Μασούτ. Γιατί αύριο πηγαίνω στην Κέρκυρα στο συνέδριο. Και θα μείνω εγώ χωρίς Μασούτ. Και χωρίς εμένα, φοβάμαι. Χωρίς εσένα δεν με νοιάζει. Τι ώρα είναι? 7:05. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα τα πω όλα στον ψυχίατρό μου. Όλα αυτά που μου κάνεις θα τα πω στον ψυχίατρό μου. Και εγώ θα τα πω όλα στον ψυχίατρό μου όταν γυρίσω την Κέρκυρα. Εγώ θα τα πω τώρα. 6:05 ακριβώς. Δώσ' το τηλέφωνο. Πάτω. Δημήτρη. Δεν τρώω, Μίτσο. Τι δεν τρώω, μωρέ. Μόνο εμένα δεν έχεις πάει ακόμα. 50 αυγά έφαγες του Πάσχα. Λαλιάσαν 8 κοτέτσα να γίνανε οι κότες να τρώσεις εσύ αυγά. Α, γι' αυτό έβγαλε την αναφυλαξία και εγώ νόμιζα ότι με τσέμισαν τα κουνούπια 50. Εν τόσο κόσμο είδαμε, τσουγκρίσαμε. Επειδή τσουγκρίζαμε, έπρεπε εσύ να τρώσεις τα αυγά, μετά από πίσω. Ε, πώς, Μίτσο, δεν είναι ευγενικό. Αν σου πάει άλλο το αυγό, πρέπει να του φας. Είδα και αυτά που δεν σπάσα πίεση, τα χτύπησε μόνο στον τοίχο και τον κούρδωσε. Άσυ μίσικο, 28 κανταήφια, το ρούφιξε. Είναι ο μεταβολισμός, Μίτσο μου, αγάπη μου. Και η Αντριάννα έφαγε ένα ταψί ραβανί, αλλά δεν παχαίνει αυτή. Αυτή έχει ταινία. Τι ταινία έχει? Του Μίτσου της Αραβίας. Ταινία, επειδή είμαι αρρώστια, ό,τι τρώει αυτή, το τρώει και ταινία μαζί. Ενώ εγώ δεν το μοιράζομαι το φαΐ. Ναι, το τρώσεις μόνη εσύ. Δεν το τρώσεις μαζί με την ταινία. Ένα πάνε σε πάρει μια ταινία τότε και σένα, μεγάλη, από αυτές του Αγγελόπουλου τις μαχρονές, να τρώσει χρόνια του σκασμού να ησυχάσει, να πάει στο διάλογο. Μίτσο, τούτο αυτήν εδώ τρώει λέει μόνο ένα μήλο τη μέρα. Αν ήταν στον παράδεισο, το έχει φάει το μήλο, θα την έδιωχνε ο Θεός. Ναι, ενώ εσένα θα σε κράτα και θα το έχει ολόκληρο το δέντρο. Δεν ξέρω εγώ εσύ τι λες, εγώ σε ένα μήνα με τη δίαιτα που κάνω θα χάσω 25 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Θα αλλάξω και το look μου. Το μάμ να αλλάξει. Και το look κράτα το. Το μάμ που τρώσει και γκουρλώνει όλη μέρα. Λες και σκυνηγάντα το στο εντόξι που στρώσει. Γιατί Μίτσο μου, γιατί το λες αυτό, τι έφαγα το μεσημέρι. Λίγο ψωμάκι, λίγο αρνάκι, λίγο κουτουπουλάκι, λίγο κουκουρετσάκι. Όλες οι χοντρές λίγο... βάζουν ένα άκι δίπλα και νομίζω ότι δεν το έχουν φάει το φαγητό. Το αρνάκι βγάζει το άκι είναι αρνί, το ψωμάκι είναι ψωμί, το κουτουπουλάκι είναι κουτόπουλο. Άκι, άκι, άκι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, το έφαγες ολόκληρο το αρνάκι. Τι είναι, στη βάρεσαι έτσι ξαφνικά, τόκλεισες και σηκώθηκες και έβγες. Όχι, θα κάθομαι εγώ να κάνω καφέτες για τους άλλους. Δεν θα πάω να πιω και ένα καφέ μόνος του. Θα πάω στο φίλο μου το Μίτσο να μου κάνει έναν καφέ ωραίο πιο, ε. Γλυκό μας το δίνεις, ε. Εμ τι πικρό που θα σου δίνει με τσουτάκι, κοίτα, διάβασε, διάβασε να τρελαθείς κι εσύ. Έτσι τρέλανε με χειμώνα τους καφέδες. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτός ο πληθυντικός αριθμός, ότι όλοι μαζί κάναμε το ίδιο πράγμα, μπορεί να με τρελάνει. Έφαγα εγώ όλα τα χρόνια μου στο γυμνάσιο να μάθω τη γραμματική του Τζαρτζάνου για να έρθω Παπανδρέα με τον Μητσοτάκη να με τα γκρεμίσουν όλα. Η κυρία Μαρίκα εδώ δηλώσει, διάβασε. Πρέπει να κάνουμε θυσίες. Θα κάνεις θυσία, κυρία Μαρίκα? Όχι, λοιπόν, και τι θες να κάνουμε όλοι μαζί? Πες, εγώ δεν θα κάνω. Η Ντόρα δεν θα κάνει. Ο Κυριάκος μου δεν θα κάνει. Εσείς θα κάνετε θυσία, σιγά. Έλα, βρε, μην τα ράζεις, βρε, έλα να τον πιούμε το καφέ μαζί. Να, αυτός είναι ο χρόνος. Να τον πιούμε. Θα τον πιούμε εμείς οι δύο. Αν τον έπαιρνε μόνο σου, πώς θα λέγαμε. Να τον πιω. Ενώ τώρα, αν τον έπαιρνε εγώ, θα λέγαμε να τον πιω εγώ. Κατάλαβες, αυτό είναι. Όχι αυτή η πληθυντική αρμή. Πρέπει, εδώ... λέει, να ανταπεξέλθουμε, να βρούμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε στην καινούργια οικονομική κρίση. Τι άλλο λέγεται. Πληθυντικός αρμός. Βγες, κύριε Μητσοτάκη, πες. Κάρφασε με, δείξε με. Εσύ πες, εσύ. Θα ανταπεξέλθεις στην οικονομική κρίση, εσύ. Μόνος σου, βγάλε την κουκούλα, όπως βγάζα παλιά κουκουλοφόρη και δείξε με, κάρφασέ με. Μη με τρελαίνεις. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε. Έχουμε εμείς δημοκρατία. Εμείς έχουμε άνοιξη, έχουμε φθινόπωρο, έχουμε. Καλοκαίρι, χειμώνα. Έχουμε τις τέσσερις εποχές, αυτές τις έχουμε. Κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Όχι, κάνουμε ό,τι δεν θέλουμε. Το αντίθετο κάνουμε. Ακριβώς. Κάνουμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Σαν πως ο Μητσοτάκης θα μου πεις κάνει αυτό που θέλει. Όχι, κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι κάνουν αυτό που θέλει ο Μπους, ο Μπους κάνει αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που κάνει τελικά αυτό που θέλει. Όχι να μας τρελάνε. Ο Παπανδρέα εδώ. Άλλος από εδώ. Άλλος από εδώ. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να γιατί να την γυρίσουμε όλοι μαζί. Εγώ δεν τη διάβασα τη δική μου σελίδα. Θα την γυρίσω μόλις τελειώσω εγώ. Να γυρίσουμε όλοι μαζί να γυρίσουμε σελίδα. Δεν διάβασε το παρακάτω, ρε. 45 δισεκατομμύρια θα πάρουν αναδρομικά οι δικαστικοί. Τι λέω, ρε. Πω. Βέβαια. Τόσες δίκες κάνανε. Είχαν δουλειά όμως. Είχαν το κοσκοτά, έχουν τώρα τις υποκλοπές μπροστά. Να μην πάρουν και άνθρωποι ένα μπουρμπουάρ. Να πάρουν, ναι, μπουρμπουάρ, να πάρουν. Δεν λέω εγώ να πάρουν, ναι. Όμως έτσι αυτοί. Όχι, θα πάρουμε κι όλοι. Κατάλαβες. Μωρέ, έτσι μου έχετε να βγω να πάω στο διάλογο όλοι. Μάλλον, ο σωστός χρόνος δεν είναι να πάνε στο διάλογο, είναι να πάτε στο διάλογο εσείς. Ποιοι, ρε? Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Να πάτε στο διάλογο εσείς, ξέρετε, έτσι. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι να πάτε στο διάλογο. Να πάτε στο διάλογο εσείς. Έτσι. Εγώ, εσύ, αυτός. Εμείς, εσείς, αυτοί. Από το πρωί το αυτοί μου με έχει ρημάξει, είναι φοβερό. Και τώρα ανέκδοτο. Γιατί, παιδί μου, οι μεθυσμένοι δεν μπορούν να κάνουν Πάσχα? Διότι, να μιλήσω εκ μέρους μου,
διότι δεν μπορεί να πετύχουν το ένα αυγό με το άλλο. Μίτσο μου, πάλι καλά εμείς, πάλι καλά εμείς. Η Βούλα που κάνανε Πάσχα? Στον Άφλιο δεν πήγαν. Αν δε, στο καπό. Πού το καπό, έξω τον Άφλιο. Αχ, βρε Μίτσο μου, στο καπό πίσω. Πού, στο καπό του αυτοκινήτου. Αχ, ου, τώρα μου το είπε η Βούλα, έσκασα στα γέλια. Πηγαίνανε, λέει, στην Εθνική τα αυτοκίνητα σούζα. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Βγάλαν τα αρνί, ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητο, αρχίσανε. Σουβλίζανε. Πού κάνετε Πάσχα καθοδόν. Γιατί το παιδί που το έκανε, στον δρόμο δεν το έκανε. Το Γιάννη το παιδί, Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους. Πρέπει να έχει μπει στην Ιπποκράτους, γιατί το παιδί το βαφτίζανε Ιπποκράτη. Φαντάζομαι ότι αν ήταν στην Αλεξάνδρα, θα το είχαν πει Αλέξανδρο το παιδί, έτσι. Ναι, ότι είχε στρίψει, είχε στρίψει. Είχε στρίψει, ναι, βέβαια. Πού φτάσαμε, Στα καπό φτάσαμε. Δεν βλέπεις παιδί ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τρέχει έξω να πάρει λίγο αέρα, να βρει ένα πεύκο. Εδώ είμαστε και εδώ είσαι. Θα δεις που το πεύκο θα πουλιέται στη μαύρη αγορά. Πήρα πεύκο γκαμπριολέ. Πήρα πεύκο 318 injection. Θα παίρνει ο καθένας το πεύκο του, θα βγαίνει έξω και την αλλάζει τα κάθε και απ' έξω. Βρεμίτσο μου, ποιο θα πάρει τώρα να πάει να κάτσει έξω στο πεύκο, λέει. Γιατί μια χαρά ησυχία έχει απ' έξω. Ό,τι ακούσει έξω, ακούσει και μέσα. Δεν τα ακούσει εδώ τα μηχανάκια. Δεν τα ακούσει εδώ τις κόνες. Δεν τα ακούει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τι θα ακούσει έξω. Που έξω γλιτώνεις και τον θόρυβο το μέσα. Να ακούμε αυτόν εδώ στον τριτόραφο μας έχει γανιάσει τόσο καιρό. Χθες το βράδυ, όταν μετά το κατούριμα αυτού νου, ακούσε τον κλικλιντόν στη λεκάνη, σηκώθηκε όλη η πολυκατοικία μια ευχαρίστηση. Ανάσταση, επιτέλους, του κατέβηκε η πέτρα από τα νεφρά. 2,5 μήνες να περιμένει όλη η πολυκατοικία από ό,τι του κατέβει η πέτρα. Πετραδάκι, πετραδάκι, αυτό το θέμα που απομακρύνονται οι τύχοι από τους ανθρώπους, πρέπει να το κοιτάξει ένας υπουργός. Μην τα αφήνουμε έτσι αυτό το θέμα. Να απομακρύνουμε. Μην κουνιέσαι, ακίνητος. 7. Τι ώρα είναι, Μίτσο? Γιατί? Σήκωσε κοντή σου. Τι είναι, τι είσαι με τα καλά, ζητημένο είμαι κι άλλο. Όχι, σήκωσε σου που να έρχονται και τον γκάλοπ. Ποιο γκάλοπ, ποιο γκάλα τη βάλει, καλέ. Α, καλέ, από το Mega Channel. Θα έρθουν να κάνουν ένα γκάλοπ για το Πάσχα, για τα αρνί. Τι αρνί φάγαμε, ήταν ντόπιο ή Σκοπίων. Και πού δεν θα το ξεχωρίσουμε εμεί, δηλαδή, Σκοπίων το κάναμε. Ό,τι αρνί μα δώσαν το φάγαμε. Μπε, δεν κάνουν όλα τα αρνιά. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά αν θε το ξεχωρίσει το αρνί, το ξεχωρίζει από την εντολή. Πάρε ένα αρνί Σκοπίων και μίλα το ελληνικά. Πε μπρ, τσεπ, στο Μαντρί. Θα δει το αρνί, θα κολώσει και θα σε κοιτάει έτσι άναυδο. Πάρ' του και πες του, δεν πρέπει να βρεις την Μαντρίσκη, θα σκοτεί το αρνί και θα πάει μόνο του στο Μαντρί. Όχι, μην το λες και από το αρνί, μπορείς να την καταλάβεις τη διαφορά. Είναι σπαλμένη αυτή η εντύπωση που έχεις. Δεν μου λες, Μίτσο, λες αυτοί εκεί πέρα οι γείτονες στη Θήβα να σου βλύσαν τέτοιο αρνί Σκοπίων. Βέβαια Σκοπίων είχαν, γιατί είχαν εγώ δικά στο υπόγειο και το σιγοψίνανε. Βρε άφωνοι, στα μουγκά κάναν κέφι. Για μην του ακούσουμε. Είσαι με τα καλά σου και βάλανε και τα μπέλα απ' έξω η Μακεδονία είναι ελληνική στην πόρτα για να παραπλανήσουν. Βρε με. Πήγα και τη χτύπησα την πόρτα. Μπαμ, τι κάνω, ε! Τι κάνει εκεί πέρα. Και το φάγανε το αρνί άψητο. Άψητο το φάγανε. Αυτό φόβο. Σαν δεν τρέπονται. Αλλά τώρα είναι πράγμα αυτό να κάνει εξωτερική πολιτική τώρα με τα αρνιά Σκοπίων. Δηλαδή τι, να αναγνωρίζουμε τα Σκόπια και να μην αναγνωρίζουμε τα αρνιά. Μίτσο, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Το είπε και όχι, το είπαν και όλοι. Πως αν δεν τα αναγνωρίσουμε. Αν δεν τα αναγνωρίσουμε, τι. Θα μας απομονώσουν. Το είπε τηλεόραση, το άκουσα. Ενώ τώρα τι είμαστε, υπομόνωση, υποστασία. Άσε με μωρέ ήσυχο. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή για να αναγνωρίσουν εμένα, εγώ πρέπει να αναγνωρίσω αυτού. Δεν το δέχομαι. Ο Μητσοτάκης γι' αυτό το έκανε αυτό που έδιωξε το Σαμαρά. Για να το φέρει εις πέρας αυτό μόνος του. Ο Μητσοτάκης ό,τι πει ο Μπούς, το καταλαβαίνεις. Αλλά τα φιλιά με την Τώρα και αγκαλιές με τον Μπούς πληρώνονται. Άμα θες το άλμπουμ να έχεις φωτογραφία αγκαλιά με τον Μπούς, πληρώνεις και λίγο έδαφος. Κατάλαβες. Έχει και εδαφική ακυρεότητα το πρόσωπο, βρε ο Μητσοτάκης. Όπως πάει, στο λέω εγώ. Θα πετούν αεροπλάνα τουρκικά από πάνω μας και ο Μητσοτάκης θα λέει όχι, δεν πετούν αεροπλάνα τουρκικά. Εμείς βάζουμε τη χώρα μας κάτω από το αεροπλάνο τους. Έτσι θα λέει. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. 14 μέτρα σκηνή. Μα πώς είναι. 7. Είναι συνεταίροι. Πτώχευση. Πέστε μου την επτώχευση. Είναι ομαδική. Ναι, εντάξει. Θα στείλω το φτηνό. Δεν νομίζω να μην μπουν και σε έξοδα τελευταία ώρα οι άνθρωποι. Ναι, γράφω. Μίτσο. Αβάμπατον. Παπαχαραλάμπουστρια. Παπαχαραλάμπουστρια. Ναι, το βιάζονται. Το ξέρω, Μίτσο. Αλλά έχω πολλές παραγγελίες. Δόξα σου, θες πολλές δουλειές. Αλλά ναι, εντάξει, θα φροντίσω. Θα κοιτάξω. Ναι. Για, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα ένα σκηνή. Για... Ναι, για... Ναι. Πτώχευση. Όχι, μασούτ. Μαζούτ δεν το βρίσκω και τόσο σπουδαίο λόγο. Δεν καταλάβατε, ο Φιλιππινέζος μου. Τι? Που τον κλέψανε. Α, λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Το ξέρατε. Όχι, αλλά επευκαιρία που... Λοιπόν, πέστε μου για να σας εξυπηρετήσω, γιατί θέλω να σας εξυπηρετήσω. Θέλετε κάτι καλό? Κοιτάξτε, επειδή έχω μια ευαισθησία εδώ στο λαιμό, ναι, θα ήθελα κάτι μαλακό.
Όχι καραβιού. Να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Αυτό εδώ νομίζω θα σας κάνει. Είναι πάρα πολύ καλό. Τι νούμερο φοράτε σε πουκάμισο? Το 2. Θα πάρετε σε σκηνή το 2. Είναι εφαρμοστό, καλό, εγγυημένο. Δεν φαντάζομαι να ξεχυλώνεις το πλήσιμο. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, γιατί πραγματικά δεν είναι εξαιρετική ποιότητα. Υπάρχει όμως το ίδιο σε καλύτερη ποιότητα και σε λευκό και σε κίτρινο. Το έχω και σε ριγέ, το οποίο έχει φορεθεί. Ριγέ, πολύ. Εγώ προσωπικά δεν θα το προτιμούσα. Εκείνο στο βάθος. Εκείνο δεν σας κάνει, δηλαδή δεν το συνιστούσα εγώ για εσάς. Καλά, καλά. Καθόλου. Λοιπόν. Το έχω αυτό σε πολύ καλύτερη ποιότητα στο κυπαρισί του. Κυπαρισί, όχι, κυπαρισί δεν. Πέστε μου τι ρούχο θα φάρετε και θα τα κανονίσω εγώ. Μα, φυσικά δεν αδίνω. Μαύρο. Θα πάρετε ένα, αυτό θα πάρετε. Ένα ωραίο λευκό του Yves Saint Laurent. Το έχω φέρει τώρα εισαγωγής. Το καταλαβαίνετε. Να, είναι δω. Πάρα πολύ καλό. Εφαρμοστό. Μην το συζητάτε. Αυτό. Και με αυτό σε πόση ώρα? Μισή ώρα θα τη χρειαστείτε. Δηλαδή, προλαβαίνει κανείς αν τηλεφωνήσει στην αστυνομία να μην. Ναι. Καταλάβατε. Υπάρχει το ίδιο, το έχω και σε Versace. Με, στον κόμπα πάνω έχει λίγο δερματάκι, αλλά αυτό πρέπει να κρατάτε και μία τσάντα. Και καμιά φορά, ξέρετε, με το απότομο φεύγει η τσάντα και μπαίνει η στριμή να σας δει με το λουράκι χωρίς να βαίνει το δέρμα. Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν θα το συνιστούσα εγώ. Εάν πάλι εσείς. Όχι, λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό του Yves Saint Laurent. Θέλω να φύγετε ευχαριστημένοι από τα μέσα, είναι χαρά μου. Λοιπόν, τιμολόγιο να κόψω τα δικαιολογία, ο σύζυγος. Ναι. Δεν είναι για δωράκι να το κλείσω. Όχι, μόνο ξέρετε, θα ήθελα να μου κάνετε τον κόμπο, γιατί δεν ξέρω να μπαίνω γραβάτα και καταλάβατε. Πες το, ναι, θα το κάνω. Ναι. Θέλετε κόμπο σκληρό ή μαλακό? Μαλακό. Λοιπόν, θέλω να σας πω από τώρα ότι χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι να μην σας ξαναδούμε που λένε. Merci, στο επανειδήν. Μη λέτε τέτοια λόγια, δεν είναι σωστό. Με χθεσινή απόφαση του Αριοπάγου εκδίδεται καινούριο νόμισμα, το δικαστάδραχμο. Νόμισμα ελαστικό, πλαστικό, σε αντίθεση με το μεταλλικό των άλλων κερμάτων. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την δίκη των 10, όπου οι αξιότιμοι κύριοι κατηγορούμενοι εξφενδόνιζαν βαριά κέρματα κατά των δικαστών. Το Πασόκ θεώρησε το μέτρο ικανοποιητικό και δήλωσε ότι αποτελεί νίκη του κινήματος και καλεί τους κατηγορούμενους να προμηθευτούν αμέσως στα καινούργια δικαστάδραχμα. Και τώρα, πριν περάσουμε στον καιρό, να σας πούμε ότι καινούργια μέτρα ετοιμάζει ο Υπουργός κ. Στέφανος Μάνος για το μήνα Μάιο. Μέσα σε αυτά ξεχωρίζουμε και αναφέρουμε τα σπιτόμετρα. Σε όλα τα σπίτια θα περαστούν ειδικά σπιτόμετρα, τα οποία θα αποτελούνται από μικρές οπές, όπου ο καθένας που του μπει στο σπίτι του θα πληρώνει είσοδο. Ο κ. Μάνος θέλει έτσι να περιορίσει τις εξόδους, κυρίως των κατοίκων της Αθήνας, και να μειώσει έτσι το ποσοστό συμμετοχής τους στις απεργίες, αφού θα σκέφτονται πάρα πολύ καλά την επιστροφή τους. Πάει τρελάθη και ο κόσμος δεν μπορεί. Παραμιλάει, άλλα λέει, άλλα ήθελε να πει. Άλλα του λένε κι άλλα το κάνουνε. Τρελοί μας κυβερνούνε, είναι σίγουρο τρελοί. Πες τρελάθη και κηδεία αργυρό. Πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου κι είπε θέλω να τα πω. Αυτή τη σπρώξανε, την άφησα να μπει. Τρελοί μας κυβερνούνε, είναι σίγουρο τρελοί. Τη δυστυχία πληγώσανε φοράδαση. Ποτέ θα έρθει η δική μου η ανάσταση. Στη δυστυχία πληγώσανε φοράδαση. Ποτέ θα έρθει η δική μας η ανάσταση. Παλιά ήταν ωραία το Πάσχα, όχι τώρα. Καλησπέρα σας. Βροχές. Στα δυτικά, χιόνια. Καταιγίδες, νερά, ποτάμια, καταράκτες, τίποτα όθιο. Ήλιος, όχι καθόλου. Συννεφιά, μουνταμάρα. Θα φυσάει, βου, ο βοδιάς, να, οι πνευμονίες, να, η λόλα. Κρύο, βροχές, θέλω σου ταραχές, μαύρα, όλα μαύρα, ε! Παλιά που πίναμε, συμμεθάγαμε, αλλά και όλος ο κόσμος που περνάει αυτές τις μέρες, όλο... Εφτάει τότε, παλιά, θυμάμαι, μιλάγαμε, φυλάγαμε, γλεντάγαμε, περνάγαμε, ωραία. Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
καλούσαν τις βραδιές. Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καράβιου φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές. Ουσίες, ουσίες κοινό πνεύματα κι αρχίσαν να ξεκίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες κοινό πνεύματα κι αρχίσαν να ξεκίνονται. Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα απάνω σε κρεβάτια κι αγκαλιές. Γι' αυτό που τώρα ζούμε σαν αρώμα να πούμε που βγάζουν 2000 πασκαλιές. Ουσίες, ουσίες κοινό πνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες κοινό πνεύματα να ξεκίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Μου πήρα το παγάκι, είχα πέσει να κοιμηθώ μισή ωρίζα, έχονται δύο, σήκω μου λέει να πάμε το παγάκι. Δεν θα πάτε πού λέω. Απέναντι λέει ένας γνωστός του υπουργού και θέλει το παγάκι λέει για τη βράδυνα του. Και να ευχαριστάς μου λέει που δεν μείνει και ο ίδιος υπουργός και θα σου παίρνουμε και τον πεζόδρομο. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μένω απέναντι που υπουργώ. Αυτό που λέει να έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Χαζομάς, εκ μέρους μου μιλάω, έτσι. Αν έχεις, πώς το λένε, μέσο διάβαινε και υπουργό περπάτη. Εκ μέρους μου, ελίδα. Δικάζεται αύριο για παράνομη ταχύτητα επιταφείου ο παπάς της νήσου Σερίφου, ο οποίος κατηγορείται ότι τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής έβγαλε τον επιτάφιο από την πίσω πόρτα της εκκλησίας και απομακρύνθη ταχύτητα, καθώς το πίμνιον επερίμενε την περιφορά εις τον περίβολο της εκκλησίας. Ο παπάς ανέπτυξε ταχύτητα 30 περίπου θρησκευτικών χιλιόμετρων, τα οποία αντιστοιχούν με 130 εθνικής οδού. Απεγνωσμένες κυρίες αναζητούσαν τον παπά και τον επιτάφιο στα καλτερίμια της νήσου. Ο παπάς, απολογούμενος τον τακτικό ανακριτή, είπε ότι είχε μεγάλο εκνευρισμό, διότι ως μόνος παπάς της νήσου έπρεπε από την επομένη το πρωί να κάνει ανάσταση σε όλο το νησί με πρώτη ώρα ενάρξεως της Αναστάσεως, 8η προμεσημβρίας, εις το χωρίο Γαλανή και ούτω καθεξής. Μέσον, μακάρι να έχεις μέσον, καλή είναι εκεί η αξία, μα πιο καλό το μέσον, του σου μωρό μου μέσον, του σου μωρό μου μέσον. Απαναγία μου καλή, δώστε να έχεις τη ζωή, να έχει πάντα μέσον, του σου μωρό μου μέσον. Ότι σκοτώνει ένας Κινέζος, πώς τον βρίσκουν ανάμεσα σε τόσους δύους Κινέζους, είπε. Α, θα το ξενικιάσω το σπίτι. Είπα να γλιτώσω τη γυναίκα μου και κοντεύω να τρελαθώ. Ποιος είναι πάλι? Κύριε Μίτσο, ανοίγετε. Εγώ είμαι, κύριε Μίτσο, η Ελένη που σας νοικιάζω το σπίτι. Ελάτε. Ωχ, πάλι. Περάστε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Αχ, κύριε Μίτσο, σας θέλω. Σε ποιον τομέα? Σας χρειάζομαι. Αυτά τα γενικά σας θέλω, σας χρειάζομαι, δεν διαφωνεί. Αν θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι για να μπω και εγώ στο θέμα. Πιο συγκεκριμένοι, ναι. Από πού να αρχίσω? Από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Πώς τα λέτε? Πώς τα λέω? Τα λέτε κάπως. Εσείς τα δείχτε κάπως. Αχ, εσείς οι άντρες. Αχ, εσείς οι άντρες. Αρχίσατε πάλι αυτά τα γενικά, εσείς οι άντρες, εσείς οι γυναίκες. Εμείς εσείς και το τηλέφωνο. Τι θα κάνετε εσείς για μένα? Το ξέρω. Όχι, τώρα θα σας το πω εγώ. Μην με βάλετε να τρέξω μονάχα, γιατί δεν θα το συνιστούσα. Όχι, όχι. Άλλο θα κάνετε εσείς για μένα. Άλλο θα κάνω εγώ για εσάς. Να το πάρει το ποτάμι, να το μάθω κι εγώ, να πάει στο διάλογο, ναι. Πριν από εσάς, εδώ έμενε ένας άλλος. Να ψάξω να βρω τον άλλο και να το φέρω εδώ. Ένα μισό λεπτό. Μισό. Για να φύγει αυτός ο άλλος, γιατί δεν έφευγε, αναγκάστηκα να πω ένα ψέμα. Ένα ψέμα. Να βρω εγώ το ψέμα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είπα ότι θέλω να το κάνω ταβέρνα για να μπορώ να το ξανανοικιάσω. Και σας το έκανα. Επειδή έχω άλλο σπίτι δικό μου, οπότε δεν μπορούσα να πω ιδιοκατοίκηση. Οπότε.
Οπότε να ειδοποιήσει η αγρονομία ότι έρχεται να κάνει έλεγχο. Εδώ! Εδώ. Σε τρεις ώρες, κύριε Μίτσο, εδώ μέσα πρέπει να γίνει. Τη ταβέρνα. Ναι, λέω πρέπει να γίνει ταβέρνα. Μια ερώτηση προλαβαίνω να κάνω. Ψαροταβέρνα ή ταβέρνα. Ταβέρνα σκέφτε. Γλιτώσαμε το ψάρι τουλάχιστον. Οπότε εγώ πρέπει να φεύγω τώρα για να γίνει εδώ. Α, κύριε Μίτσο, εδώ είναι η χάρη. Πριν τι ήταν, κυρία μου. Όχι, εδώ είναι η χάρη. Εσείς πρέπει να είστε ο ταβερνιάρης. Έχω πει με ταβερνιάρης. Ναι, την ταβέρνα την έχω δηλώσει στο όνομα του άντρα μου. Όποτε κατάλαβα. Α, και κάτι άλλο. Τον ταβερνιάρη τον έχω δηλώσει κουρτσό. Για να πάρω πιο γρήγορα την άδεια. Δεύτερο ψεματάκι. Ναι, ταβερνιάρης, άντρας μου και κουτσός. Λεβέντης. Να ζητήσει παράταση. Αυτό να ζητήσει. Μας έχουν δώσει 18 χρόνια παράταση. Να μας δώσουν και άλλα 18. Δεν μπορούν να κατάνε τη μάνα σιωνίσμα στον τάφο. Είναι και άλλοι πεθαμένοι που θα λεμπούν μέσα. Ή κάτσε μόνο σου και τον κούνια του ρούπου τον τάφο. Να πάω να παρακαλέσει τον Παπαστηλιανό να την κρατήσει. Πού στο δικό τον τάφο. Πάει Παπαστηλιανός. Πέθανε. Πέθανε το μέσο. Τελείως. Και το άλλο το μέσο που είχαμε στο Δήμο, τη ευδοξούνα στο παιδί. Το πήραν τώρα του πεθαμένου και το πήγαν στου κολυμπίδε. Πάει κι αυτό. Και τώρα. Και τώρα θα πάνε και τη μάνα σου. Πού την πάνε. Στα καλυστία τη δείξουμε την πάνε. Τι ώρα έχει πάει. 9. 9 η ώρα, ξεχάσω να πάρω και το χάπτο κολυμπομά να πάθω και τίποτα. Με τη μάνα σε 120 χρονών γυναίκα θα την κρατάω ακόμα μέσα στον τάφο. 90 πέθανε κυρία Φαγές. 90 και 30 μέσα πώς κάνουν, 120. Τα 120 είναι με ένα κόκαρα. Και 180 να πήγαινε, τι θα έκανα εγώ δηλαδή, μάνα μου ήτανε. Η θυμιατούλα γιατί την έχει τη μάνα της δηλαδή ακόμη. Αυτή είχε καλύτερο μέσα από μένα. Θυμιατούλα, της έχουν αλλάξει την μπλάκα από 8 φορές. Έχουν αλλάξει τα ονόματα για να παραπλανούν τον κόσμο τι δίθεν αλλάζει ο πεθαμένος. Και τώρα γράφει από όξο Θεμιστοκλής Καραχάλης και είναι Θυμιατούλη και φωνάζει Θεμιστοκλή! Θεμιστοκλή τη μάνα της και γελάει τα κρυταβία. Αυτό το θες. Και τι με νοιάζει εμένα, αφού θα και φωνάζουν και Θεμιστοκλή και Λεωνίδα και Παυσανία και Αριστοτέλη, αφού θα ξέρω την μάνα μου τι με νοιάζει, πώς θα τη λέω. Λεωνίδα. Τι. Λεωνίδα. Τι. Πώς είναι. Τη βούλα στον μπακάλι ξαδέρφη, που είχε ένα παιδί. Δεν είχε παντρευτεί αυτό με την Αναστασία, η οποία τον χώρισε όμως και πήρε έναν άλλον εργολάβο, ο οποίος πήγαινε και δένει στις Θερμοπύλες. Ε. Εκεί. Τι εκεί. Πού ήταν η καταγωγή της μάνας μου. Ε, στις Θερμοπύλες. Ναι. Τι. Εκεί λοιπόν θα πάω στις Θερμοπύλες. Θα πάω και θα ζητήσω εκεί που είναι ο τάφος των 300 του Λεωνίδα να χώσω και τη μάνα μου μέσα. Σύντα τα καλά, και θα πας στο μνημείο και θα φωνάζεις Μανούλα με Λεωνίδα. Να νομίζω ότι είναι και Λεωνίδας και αυτό και Πρεσίδη. Μη σύντα τα καλά, θα φωνάζεις τη μάνα Λεωνίδα. Γιατί με νέσπα τη φωνάζα, θα ξέρω και τη μάνα μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό θα κάνω. Αυτό αύριο το πρωί θα πάω τηλέφωνο τον εργολάβο. Χαρά που θα κάνει η μάνα μου που θα βρεθεί με τόσους άντρες εκεί μέσα. Τη μάνα μου φαίνεται έμοιασα. Έτσι είναι. Με τα καλά σου. Να πάω να κάνω αξονική τομογραφία, επειδή έχουμε συγγενείς τον αξονικό τομογράφο. Εγώ θα πάω να κάνω. Βρέλη, παρακαλώ, δεν έχουν τέτοιο μέσο. Ξάδερφο στον αξονικό τομογράφο. Λοιπόν, έχουμε και το δύο το λάβει στο πάτωρο κορταφείο. Να πάω να ενταφιαστούμε μέσα, επειδή έχουμε το μέσο. Ο θείος ο Λάμπης θα μας βρει ένα τάφο κούκλου, λουξ. Λουξ δηλαδή, με χολ, κουζίνα, τραπεζαρία. Θα ζήσουμε μεγαλεία με το θάνατο. Και σε καταπληκτική τιμή και σε πάρα πολύ ωραία θέση. Η θέση μου αρέσει, να βλέπουμε έτσι ωραίους νεκρούς. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Ακόμα δεν έχουμε πάρει πρώτη κατοικία, να πάμε να αγοράσουμε την τελευταία. Αφού είσαι και μου που Γρηγοράκης. Ο αξονικός. Ναι, ναι, ο αξονικός. Μου είπε, λέει, ότι μπορεί να κάνουμε δωρεάν εξετάσεις στα νεφρά. Είναι φίλος του αυτός που κάνει στα νεφρά. Ξέρεις, ο ένας φέρνει τον άλλον. Ο ένας φέρνει τον άλλον, θα βρεθώ εγώ να χειριστώ, επειδή έχω μέσον, ενώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πόσος κόσμος περιμένει να κάνει αυτή την εξέταση, πόσους μήνες. Ναι, αλλά έχει και νεφρά και περιμένει. Δεν πάει έτσι επειδή έχει το μέσο μονάχα χωρίς να έχει τα νεφρά. Βρε Μίτσο μου, χωρίς μέσο δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αλλά και χωρίς νεφρά δεν γίνεται τίποτα. Εκτός αν έχεις μέσο να αρρωστήσουμε, να πάθουμε αυτή τη συγκεκριμένη ασθένεια, δηλαδή τα νεφρά και να πάμε. Ναι, 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 κορόιδευε, κορόιδευε. Έτσι αφήνουμε τη ζωή και περνάει και χάνεται μέσα από τα χέρια μας. Την άλλη φορά που θα περνάει η ζωή θα προσέχω, θα κάνω μία έτσι και θα τη σταματήσω. Δεν ξέρω όλη μέρα να τρέχω πίσω από τον ένα και από τον άλλον. Αχ, πόσες ευκαιρίες είναι, Μίτσο μου, ζωή. Τρεις ευκαιρίες είναι. Τις άφησες να σου φύγουνε. Χαίρετε. 2 χρόνια μείνει το παιδί μας στην ίδια τάξη, εξαιτία σου. Εξαιτία μου. Ότι εγώ το υπόθεσα να διαβάζει. Πλέβαζα με τα χέρια μας στα βιβλία και τα διάβαζε. Πού η μέρα γίναγε έξω στο ρολόπι και μετά γίναγε και δεν τον περάσω από την τάξη. Τι είναι η τάξη. Πεζοδρόμια απέναντι δεν τον περνάω εγώ. Ναι, αφού ο καθηγητής είναι φίλος. Τον είδα εγώ που έρχεται στο καφενείο και πίνει καφέ. Και λοιπόν. Να του σταματήσει το καφέ, να του πω σταμάτα να πίνει και πήγαινε πέρα στο γιο μου γρήγορα. Πώ. Όχι, να του μιλήσει, να του μιλήσει. Δεν μου λες. Τι σου είπε ο καθηγητής όταν του είπε ότι το παιδί έμενε στην ίδια τάξη. Γιατί δεν μου το είπε, σου είπε. Ναι, του το είπε, το παιδί μου έμενε στην ίδια τάξη. Όχι, 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 πριν, να του το έλεγε πριν. Έτσι κάνει όλο ο κόσμο. Πιάνει τον ένα, πιάνει τον άλλο, αλλά εσύ πού. Αν δεν πιάσει Μίτσο και φέτο τον καθηγητή, τον βλέπω. Εγώ, δεν είσαι καλά. Εγώ το μάι θα πιάσω, τα μαλλιά μου θα πιάσω πίσω και θα τα κάνω κότσο. Καθηγητή, εγώ δεν πιάνω. Πιάσε.
Μα είναι δύσκολα, βρε Μητσού μου, τα μαθήματα. Τι να σου κάνει το παιδί. Όλα και το παιδί σου είναι δύσκολα. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δύσκολα. Τουλάχιστον να σπεράσει το λύκειο το καμάρι μου. Μπα, να περάσει το λύκειο και μετά θα θέλει μέσον να διοριστεί. Και πανεπιστήμιο τελειώσει πάλι μέσον θέλει. Συνέχεια ένα μέσον θέλει. Δηλαδή να φιλώσω όλη τη ζωή, να βρίσκω μέσον να κάνει ο γιο σου κάτι. Όχι. Θα βάλω μέσον να τον κόβουν. Αυτό το μέσον θα βάλω. Θα βάλω μέσον τον κόβω. Καλά, αυτά που κάνουμε στα δικά μου είναι. Μόλις μπουν, τότε να αρχίσετε να μαζεύετε, εντάξει. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε να κουτσένετε. Να κουτσένετε. Από τα αριστερό πόδι. Από τα αριστερό πόδι. Τι έχετε να φάω? Τίποτα. Δεν σας κάνω να δω αν θυμάστε τα φαγητά. Α, έχουμε και τι δεν έχουμε. Ναι, αλλά γι' αυτό που κάνετε, κύριε Μίτσο, εγώ 2 μήνες δεν θα σας πάρω νίκη. Και ό,τι κλήσεις έχετε να μου τις παίρνετε, γιατί εγώ έχω μέσον στην τροχέα. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να παίρνετε από αλλού κλήσεις και να τις βίνετε προς 1500. 500 εσείς, 1000 το μέσον. Τώρα που γνωριστήκαμε και μου κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση, εγώ είμαι πολύ καλά δικτυωμένη. Και πυροσβέστη έχω αν χρειαστείτε. Αν καώ θα σας τηλεφωνήσω. Μην γελάτε, γιατί την ώρα που θα πάρετε εσείς φωτιά μπορεί να πάρουν και άλλοι τρεις. Και τότε που θα πανεύτη πρώτη. Που έχει το μεγαλύτερο μέσο. Οπότε. Οπότε να καώ, ανάφτε με. Λοιπόν, τι έχετε να φάω? Μάλιστα. Έχουμε μελιτζάνες στο φούρνο, μελιτζάνες ημάμ, πατάτες στο φούρνο, αρακά έχουμε, παστίτσιο έχουμε 2 κομμάτια. Έχω αρνάκι στο φούρνο, αρνάκι με πατάτες, κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο στο φούρνο. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Αυτός που θα παραγγείλει ο ένας από τους δύο είναι μιλημένος. Ναι. Του έχουν μιλήσει. Θα παραγγείλει κοτόπουλο και μία μπριζόλα. Αυτά που έχουμε φτιάξει δηλαδή. Γιατί αν παραγγείλει μουσακά. Αποκλείεται. Όχι και να παραγγείλει. Τι θα του δώσουμε. Μήπως θέλουμε να τον κατευθύνω εγώ, να τον σπρώξω, να τον οδηγήσω. Μην πάρει καμιά πρωτοβουλία να τον σπρώξω προς το κοτόπουλο. Όχι, όχι, θα φαίνεται ότι το σκέφτεται μόνος του. Α, μην το ξεχάσω. Έχω μέσο να πάρετε και δίπλωμα αυτοκινήτου, αν θέλετε. Μα δεν ξέρω να οδηγώ. Μα άμα ξέρετε τότε τι θα το κάνετε το μέσο. Αυτό να μου πείτε. Πρέπει να πάω ο ίδιος ή διαλληλογραφίες που λένε. Oh, καλύτερα να σας δουν. Να με δουν καλύτερα, αλλά δεν πιστεύω να με βάλουν να οδηγήσω κιόλας. Προς Θεού. Προς Θεού, προς Θεού. Έτσι γενικές γνώσεις. Τι είναι αυτοκίνητο, τι είναι τιμόνι, τι είναι γκάζι, τι είναι προπαγκάζ. Μετά βέβαια πρέπει να ορκιστείτε. Στο προπαγκάζ. Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα σας φέρουν τον κώδικα και ένα Ευαγγέλιο και θα ορκιστείτε ότι αφού πάρετε το δίπλωμα θα μάθετε να οδηγείτε μετά. Ορκίζουμε σε έναν οδηγό εθνική κτλ. Έρχονται. Αυτή πρέπει να είναι. Όχι, αυτή πρέπει να είναι. Αυτή είναι σίγουρη, γιατί ποιοι άλλοι ξέρουν και τα παίρνουν εδώ πέρα. Εγώ θα αρχίσω το κρασί. Καθάριζε εσύ και τραγούδα. Ναι, ναι. Η ζωή μου όλη είναι να. Ποιο βαριά φωνή, ποιο βαριά. Τη φωνή δεν την είχαμε συμφωνήσει. Τη φωνή δεν την είχαμε συμφωνήσει. Καλά, τραγούδα, τραγούδα. Αυτό θα πιω. Τι ζέστη είναι αυτή, δεν αντέχω άλλο, έτσι μου έρχεται να τα πετάξω όλα. Μην το κάνεις. Αύριο θα πάνε να αγοράσουν εξόπλατα. Δεν αγοράζει και καμιά πλάτη καινούργια. Μην το παίρνει έτσι σχέτο. Εγώ πάντω το ξέρει, θα γυρίσω όλο τον κόσμο το καλοκαίρι. Πιο εύκολο να έρθει όλο ο κόσμο να σε δει εδώ παρά να τρέξει. Πού να πα, έχει τη μέση σου. Είναι το τελευταίο καλοκαίρι που περνάω χωρίς air condition για να ξεχνιόμαστε. Αν θε να με κρατήσει, Μίτσου μου, θα πάω να μου πάρει air condition. Και πού να βρω τόσα λεφτά. Δεν ξέρω. Θα πάω να πουλήσει εκείνη την ιδιωτική σου συλλογή που έχει με τι πεταλούδε. Που τη μαζεύσω τόσα χρόνια, την πουλήσει, θα πάω να μου πάρει. Πρέπει να τη μαζεύσω, πάνε να τη πουλήσω. Γιατί με ενδιαφέρει τότε, θα πετάξω εγώ. Οι πεταλούδε πετάνε ελεύθερε. Πεταλούδε πετάνε ελεύθερε, οι γριέ δεν πετάνε. Με τι φτερά θα πετάξει, γριά πεταλούδα. Με τα φτερά του έρωτα, αν θέλει να ξέρει. Εγώ πάντω αυτό το περσινό και το προπέσινο που τράβηξα με το καύσωνα, δεν το ξαναπερνάω. Μπήκαμε στο ψυγείο 8 μέρε, λε τι μου να καρότο, κόντεψε να γίνει το από αυτό μου κασάτο. Το θυμήθηκα τώρα και άναψα. Σβήσε, γιατί οι λεφτά δεν υπάρχουν, στο είπα. Δεν ξέρω, θα πάω, πάει σε κοντίσω, πάει και τελείω. Πού με φώναξε τα εφόρτα 166 να έρθει να με πάρει στο νοσοκομείο, να με κάνει τι! 48 βαθμούς στην θερμοκρασία η Αθήνα, 45 η Λαμαρίνα ήρθα και πόσο σαν γυναίκα, μουρλάθηκα! Δεν μου κάνει τη ζέστα από μέσα μου, δεν βγαίνει με τίποτα! Ή το άλλο, που πήγαμε και στεκόμαστε μέσα στις τράπεζες γιατί είχαν ερκοντήσιον έτσι να μας πιάσει η ψύχρα, σώνει και καλά, και περιφερόμαστε τα ό,τι δεν είμαστε καταθέτες. 800 γέρι τώρα, εσύ βγήκε στα τραπέζι, τι να κάνουμε, τη συντάξη δίνουν όποτε θέλουν καταβούληση, τουλάχιστον να πάμε την ψύχρα που είναι τζάμπα. Σε 20 μέρες θα έχουμε πάρει air condition, πάει και τελείωσε. Γεια σέρα! Όχι να ξέρεις, και κάτι τώρα έτσι που τα βρήκαμε. Τι? Ήταν στο πάω από καιρό. Θυμάσαι πέρυσι που σου είπα ότι είχα πάει στην κόρη της Ελένης που είχε air condition. Ναι, ναι. Ψέμουν θα σου είχα πει. Δεν είχα πάει. γιατί μόλις βγήκα από την τράπεζα, ήρθε ένας ζεστός κύριος. Ήταν ζέστα, δεν έρχονταν κρύος. That's right. Και μου λέει, έχω ένα προσπέκτος, μου λέει, και μου έδειξε ένα air condition, με χάνω, ήταν, και μου λέει, πάμε για air condition. Μου κάνει, πάμε για air condition. Πάμε, του λέω κι εγώ, και πήγαμε. Πού? Στο σπίτι του, και το άναψε, και εκεί που ήταν ζέστη, αφόρητη, άρχισε να παίρνει το κρύο. Άρχισε να παίρνει κρύο. Μη ζηλεύεις, Μίτσο μου, μη ζηλεύεις. Να πάει να πάρει air condition, Μίτσο μου. Να πάει να πάρει air condition για να μην ζηλεύεις, γιατί
Έλα, θα σου φύγω στο χάπι. 10 καρό. Θα πάω να παίξω στο καζίνο. Περάστε. Θέλετε. Χαρά μεγάλη. Εδώ είναι η ταβέρνα, η πολυκοσμία. Εδώ, πού ελού. Και εσείς είστε ο... Εγώ είμαι. Μα δεν προλάβα να το πω. Σαν πως θα ταρνηθώ, έχω αυτό το περιθώριο που λέει ο λόγος. Καθίστε. Εξάλλου όλο και κάτι περισσότερο δεν ξέρετε εσείς από μένα. Έχω πάθει ένα ντελαπάρισμα φωνής και μου φεύγει καμιά φορά η φωνή προς τα πάνω. Γιατί... Προς τα πάνω. Προς τα πάνω, γιατί το φυσικό μου είναι προς τα κάτω. Τι θα πάρετε. Τι έχει. Έχω αρακά, έχω παστίτσιο, έχω μελιτζάνες ημάμ, έχω μελιτζάνες στο φούρνο, έχω μουσακά, έχω κοτόπουλο στο φούρνο, έχω και ψητό μοσχάρι, έχω. Α, ψητό μοσχάρι. Α, δεν θα το συνιστούσα. Όχι, έλεγα να μην πάρω ψητό μοσχάρι. Α, γιατί για μια στιγμή. Όχι, ούτε παστίτσιο να πάρουμε. Ούτε παστίτσιο να πάρετε, μωρέ. Ούτε μελιτζάνες. Ούτε μελιτζάνες. Φυρί το πάτε να φάτε κανένα κοτόπουλο εδώ μέσα. Κοτόπουλο. Απ' την αρχή είχα ένα προαίσθημα λοιπόν ότι θα τρώγατε κοτόπουλο. Εγώ θα έλεγα να. Όχι, εσύ μην πείτε τίποτα. Εδώ ο κύριος που είναι πιο ενήμερο στα θέματα, καλύτερα να πάρει το θέμα πάνω του. Θέλετε να τα αφήσετε σε μένα. Η γυναίκα μου. Πολύ. Ό,τι και να πείτε λίγο είναι. Α το έλεγε, άστο. Να και με το μικρό όνομα. Ο συνάδελφος θα πάει μια μπριζόλα. Μπριζόλα. Θα έχει κρυώσει τώρα. Τι πάτε. Λέω, να πάω να φέρω την μπριζόλα, λέω. Θα πάρετε καμιά σαλάτα. Όχι, μη σαλάτα. Έτσι και το. Υποφεύγω. Ξεχάστε το. Τώρα φεύγω. Ώσπου να έρθει το φαΐ, δεν μας δίνετε τα χαρτιά να τα δούμε λίγο. Άντε, Ελένη, Ναι, άντρα μου. Μουτσα κούτσα να έρθουν και τα φαγητά. Φέρα το κοτομπουλάκι εδώ. Το πόδι. Σιγά σιγά, για λόγος, δεν είναι. Καλά είναι. Από το τραχτέρ. Στον πόλεμο ένα τραχτέρ καθότανε στον ήλιο και ελιαζότανε και με πάταγε συνέχεια. Για μισό λεπτό. Τι. Λέγεστε Μίτσος Καρακούσης. Τι λένε εκεί τα χαρτιά μου. Έτσι λένε τα χαρτιά. Λένε τα χαρτιά μου αυτό. Τέλειωσε με τα λένε τα χαρτιά. Και η μητέρα Μαρία. Και η μητέρα Μαρία. Λένε τα χαρτιά Μαρία. Μαρία. Τέλειωσε Μαρία. Και Μίτσος ο μπαμπάς. Και Μίτσος ο μπαμπάς. Ναι. Δύο αδέρφια δεν ήσασταν. Δύο αδέρφια δεν ήμασταν. Και ο ένας είχε χαθεί. Και ο ένας δεν είχε χαθεί. Τον βρήκε τον αδερφό σου, ρε Μίτσο. Πού είναι. Εγώ εδώ, νάτος. Νάτος μπροστά σου, τον βρήκε. Δεν βρήκα τον αδερφό μου, ρε. Μπράβο. Άνοιξε σπίτι, άνοιξε ταβέρνα, προόδεψε. Μπράβο, φέρε να πιούμε. Να, γι' αυτό δεν μπορώ εγώ τα ψέματα. Δεν μπορώ εγώ τα ψέματα, γιατί να. Μπορεί να βρεθείς με αδερφό από τη μία στιγμή στην άλλη. Να, αδερφέ, να. Η μεγάλη επιστροφή ανεβλήθη. Οι Αθηναίοι, όσοι συνεννοημένοι από παλιά, αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στην πόλη. Η πρώτη οργανωμένη λαϊκή αντίδραση στην πόλη, αυτή που τους πνίγει, έγινε. Έτσι την Παρασκευή Πρωτομαγιά έφυγαν από την Αθήνα όσοι έκαναν το λάθος να επιστρέψουν από τις εορτές του Πάσχα. Αυτοί θα ξανασυναντήσουν τους υπόλοιπους Αθηναίους στις επαρχίες όπου τους άφησαν και όλοι μαζί θα επιστρέψουν αργά το βράδυ της Κυριακής. Στα διόδια σχηματαρίου θα τους περιμένει ο Υπουργός Προεδρίας, κ. Κούβελας, ο οποίος θα τους χαστουκίσει έναν έναν για την αργοπορία αυτή. Ενώ στα διόδια εκ Πελοποννήσου θα είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στα χαστούκια. Παρακαλούνται οι έχοντες ψηφίσει Νέα Δημοκρατία να έχουν αναμένα τα αλάρμ για να αποφεύγουν το χαστούκι. Άντε και σε λίγες μέρες να γίνουν και τα βαφτίσια εκεί το Σκοπείο να τελειώνουν να δούμε θα πάρουν το όνομα του παππού ή το όνομα της γιαγιάς. Από πού και ως πού τα Σκόπια Ελλάδα θα τρελαθώ, ρε. Έρευνα σε βάθος διέταξε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστόπουλος για την υπόθεση των κατηγοριών που εξαπέλυσε ο κ. Λάκας, αστυνομικός διευθυντής Κερκύρας, ότι πίσω από την δισκοτέκ αποκάλυψη βρίσκονται προστάτες ο κ. Κεφαλογιάννης και το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση απέστειλε επιστολή ότι δεν κτλ. Κτλ. Ότι δεν έχει ιδέα, ότι δεν εγνώριζε, ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα, ως γνωστόν τα κλασικά δηλαδή. Η έρευνα πάντως πρέπει να φτάσει σε βάθος και το βάθος είναι γνωστό ότι κατελήγει πάντοτε σε μετάδοση του αστυνομικού διευθύντου. Ο κ. Λάκας, ο οποίος έκανε το λάθος να πέσει στο Λάκα με τα φίδια. Η δισκοτέκ αποκάλυψε εξάλλου θα λειτουργήσει ξανά με νέα επωνυμία συγκάλυψη. Ορίστε, έφερε και καφέ. Τι καφέ έφερε, το μισό από μέσα, το μισό από όξο. Λεφτά θα πάρει. Λεφτά θα πάρω, καφέ δεν πρόκειται να πάρω. Βερικοκούλα στο παιδί το Γρηγοράκι που το διόρισαν. Πού? Καθηγητή. Αυτό δεν ήταν κυκές. Δεν έχει σημασία, είχαν μέσα και τον διόρισαν. Τι καλά, αυτό είχαν μέσα και τον διόρισαν. Τις μαθητές είχαν μέσα, τους διόρισαν και αυτούς. Ποιο επειδή κάθεται και ακούει το Γρηγοράκι. Παιδί μου, το διόρισαν σε αυτά τα. Τι, κάτι, πώς τα λένε. Και λοιπόν, τι έχουν βαμπάκια στα φτιάκια, τα πηγαίνουν, δεν ακούν. Τι λες, μαρή. Α, έχει εσύ. Αυτά δεν πάνε να ακούσουν αυτούς που μιλάνε τραχάλα. Θα πάνε να ακούσουν τη Βερικοκούλα στο παιδί. Κυρία τώρα που δεν πάνε τα παιδιά στα μαθήματα να διορίζονται οι καθηγητές, αβέρτα κουβέρτα.
Και αγράμματος να είσαι ποιος θα σε ελέγξει, μοναχώς την αίθουσα τι θες λες. Ωραία μου να ξέρεις ότι θα περνάνε αυτές τις αίθουσες, ε. Mm. Μόνοι στα γράφω στον πίνακα, μόνοι θα τους σβήνουν. Ρωτάνε τον εαυτό της. Θα μπαίνει μαθητής ανοίγουν σαμπάνια. Mm. Ωστε έτσι της βρικοκούρας το παιδί. Και καθηγητήστε και εκεί. Αυτό την ώρα του ρώτα, γιατί σου να την απαντήσει, εγώ ήταν η άλλη ώρα. Ε, τυχερό το παιδί. Αν μην κοιτά που μιλάει έτσι αργά. Αργά μιλάει και εσύ, πολύ αργά μιλάει. Ναι, αλλά το μυαλό του παίρνει στροφέ. Μπα, πόσε! Πολλέ! Ποιο μητράει? Ρώτα τον έτσι θε, ήλιο. Τι ήλιο? Ήλιο, εγκυκλοπαίδια, παιδί, μήλιο, τι ήλιο, μακαρόνια. Λε κάτι πράγματα μου ρώσω, και με κουψουχουλιάζει το αίμα. Τέλο πάντων, λοιπόν, θα αφήσει να με κάνει. Θα έρθουν να σε κάνω, τι να κάνω. Έλα, σε παρακαλώ λίγο, γιατί. Σιγά. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ωραία, αλλού θα σε καταλήξει, αλλά άστο να πάει στο διάλογο. Γιατί Μίτσο, δεν θε να το ξανασκεφτεί. Δεν το ξανασυζητώ, είπα, δεν το ξανασυζητώ. Μα γιατί τόσο και τόσο τον έχουν νοικιάσει. Είσαι με τα καλά σου να πάρω γέρο άνθρωπο να τον νοικιάσω για να πάρω αυτοκίνητο άμμο. Μα που είναι δανεικό, τον έχουν νοικιάσει και έχουν πάρει αμάξια. Όλοι με αμάξια βρεθήκαν. Η τιμή ευκαιρίας. Δεν λες, έχεις λεφτά να πάρεις αμάξι κανονικό. Όχι βέβαια. Ε τότε πάρουμε από αυτό το σχέδιο που παίρνουν όλοι το αναπηρικό. Αυτό το μοντέλο. Άμμο. Μην φωνάς μόνο να μας ακούσει η γειτονιά. Άμμο. Θα έρθει το καλοκαίρι και θα ξαπλώνουμε στην άμμο. Άμμο. Απόσυση αυτοκινήτων χωρίς καν να υπάρχουν αυτοκίνητα. Αυτό διαπίστωσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Διαπίστωσε όμως επιπλέον ότι εκείνοι οι οποίοι εξέδιδαν τα πιστοποιητικά μαϊμούδες ζητούσαν ένα υπέρογκο ποσό της τάξης των 130.000 δραχμών, ποσό που εκρίθη υπερβολικό ως λάδωμα σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές λαδώματος στην Ελλάδα. Έτσι, το Υπουργείο, για να προστατεύσει τους Έλληνες καταναλωτές από υπερβολικό λάδωμα, εξέδωσε επίσημο τιμοκατάλογο λαδώματος, τον οποίο το Mega Channel έχει στη διάθεσή του κατά αποκλειστικότητα. Ειδικές συναλλαγές, το γνωστό σε όλους λάδωμα. Αν θέλετε να περάσετε ηλεκτρικό σε αθέωτο, ο καλύτερος μήνας είναι ο μήνας Μάιος, όπως βλέπετε από το ΜΕΚΑ, αφού η τιμή θα είναι γύρω στις 120.000, γιατί μετά Ιούνιο και Ιούλιο θα αυξηθεί. Αν θέλετε να χτίσετε αθαίρετο παραθαλάσσιο, 500.000 είναι η καλύτερη τιμή που πρέπει να δώσετε. Για διορισμό υπαλλήλου, ευτυχώς η τιμή είναι σταθερή, γύρω στο 1 εκατομμύριο σε όλους τους μήνες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα πότε θα διοριστείτε. Για ποντιακό αυτοκίνητο, πρέπει να δώσετε 900.000 δραχμές στον πόντιο. Για επιρροή δικαστικών, η κατώτατη τιμή είναι 300.000 και ανάλογα το δικαστικό ανεβαίνει. Επίσης, για απόσυρση χωρίς αυτοκίνητο, η τιμή είναι 150.000 και για απόσυρση με αυτοκίνητο είναι 70.000. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι τιμές του λαδώματος. Αν κάτι αλλάξει, το Mega Channel θα είναι δίπλα σας. Θα σας ενημερώσει αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές του λαδώματος. Πρόσεξε, κακομοίρα, μην μας γράψουν οι εφημερίδες. Πρόσεξε, του λέω! Μίτσο μου, γέρος είναι η 15η φορά που κάνει τον ανάπηρο. Η επιτροπή του ΙΚΑ είναι εντάξει, λαδώνονται όλοι. Γιατί ένα σε μη λαδώνει, το καταλαβαίνει και από μόνο, το καταλαβαίνει, έτσι. Μα σου λέω είναι εντάξει, εντάξει, θα τα βρούμε εκεί. Πόσο έχει αλλάξει αυτό το εντάξει στην Ελλάδα. Παλιότερα λέγαμε εντάξει, νόησαμε άλλο πράγμα. Τώρα εντάξει, άλλο πράγμα. Παλιότερα λέγει ο κόσμο, θέλω να κυκλοφορώ με καθαρό το κούτουλο. Τώρα θέλω να κυκλοφορώ με λαδωμένο το κούτουλο. Κοίτα λάδι, κοίτα λάδι. Σου λέω είναι εντάξει, εντάξει, δεν το καταλαβαίνει. Του λάδι να μην ξεχάσω εδώ. Ναι, μέτρα. Mm. Το θα ελάδι και λαβράδι. Μια μέρα της μίλησανε, της είπαν την Κοβίνα. Γέλασε η κουμπάρα μας και το όνομα τρομάρα μας και το όνομα τρομάρα μας, έλας κούτο πονήρων. Δε φταίει, όχι, όχι, αυτή είχε καθίσει ένα πρωί και μέτραγε τα άμμο. Και έκλαιγε και σπάραζε αμάντωση ανάπηρη και να κυλιέται χάμω, και να κυλιέται χάμω, και να κυλιέται χάμω. Λοιπόν, τα λέμε για τελευταία φορά και μην τα ξεχάς, γιατί σε βλέπω και παθαίνεις αμνησία. Όχι, καμία, ναι. Πώς με λένε? Ελένη. Τον άντρα μου. Μίτσο. Τι με έχεις? Γουλικόρη. Πότε γεννήθηκα? Μάιο. Μάιο, τέλος πάντων, δεν τα χαλάσουμε στο μήνα. Τι μέρα ήταν? Τετάρτη και έβλεγε. Μάλιστα. Πώς κατάστρεψες το πόδι και ποιος το κατάστρεψε? Ναι, στις 29 Ιουνίου Γερμανοί. Καλή μη λες Γερμανική. Θα λες Γερμανική και θα κλαις. Ναι, οι Γερμανοί με το κατάστρεψαν το πανταλόνι μου. Το πανταλόνι μου. Και πώς το έπαθες? Ναι. Τι είναι αυτό το πισμπλί? Βίδα που έσκασε. Α, ωραία το έκανες αυτό. Μ' άρεσε η βίδα. Για ξανακάντο. Μπράβο, είσαι ητός. Χωρίς στενά. Ελάτε, περάστε. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένας από την Επιτροπή έχει αλλάξει, αλλά μην ανησυχείτε, τον επηρεάζω εγώ. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μετά θα τα κανονίσουμε. Πριν βγει η απόφαση, θα βγω εγώ έξω να σας πω τι χρειάζεται για να τον επηρεάσω. Εντάξει. Εδώ το έχουμε τελευταίο. Ελάτε. Πάμε, παπά. Εγώ την πάτησα άσχημα.
Λασκοντός, αλλά εντάξει. Η δικαστική μιλημένη, ο δικηγόρος παιδί Αλφάδη, η ενοχιόλη εντάξει και με το παραπάνω και ένας που δεν μάσαγε. Έστειλε ένα αστυνομικό φίλο εκεί πέρα που κάνα μαζί έτσι πραγματάκια και του μίλησε και κατάλαβε το παιδί και όλα εντάξει και τραβάει μια παιδιά η δικαστική υπάλληλη και αλλάζει σύνδεση του δικαστηρίου και τρώω 30 χρόνια φυλακή, ρε. Δεν πρόλαβα να κάνω τα connection, τρελαίνεσαι, είναι κράτος αυτόν οργάνωτο, τώρα. Πώς θα σου έρθουν αυτήν την ΕΟΚ μετά να κάνουν εδώ επενδύσεις, να κλέψουν, ρε, όταν ξέρουν ότι μπορεί να αλλάξει η σύνδεση του δικαστηρίου σε μηδέν χρόνο, σε ντετέ χρόνο, να τρελαθώ, ρε. Πού είναι όλος ο καλός ο κόσμος μέσα στη φυλακή, ο Κοσκοτάς εδώ μέσα, ο Κούκος εδώ μέσα, ο Σαλιαρέλης παραδίπλα, όλος ο καλός ο κόσμος και να είναι όλοι οι άλλοι να κλέβουν έξω, γιατί μπορούμε να κλέψουμε εμείς καλά, δεν κατάλαβα, ρε, με πνίγει το άδικο, ρε, ας την ευγή, με πνίγει το άδικο. Ελάτε, περάστε, περάστε. Έλα, παπά, έλα. Γεια σας. Καθίστε. Κάτσε, παπά, κάτσε εκεί. Μήπως έχετε παρακαλώ ένα σκαμνάκι να βάλει το κουμπίσι με το παντελάκι μου. Δώστε μου τα χαρτιά, σας παρακαλώ. Είναι όλα εντάξει, κύριε συνάδελφε. Μπορώ να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παππού! Με βάση εσένα μιλάει. Παππού! Ορίστε! Πόσο χρόνο είσαι, παππού? 85. 85, μάλιστα. Και θες να πάρεις αυτοκίνητο, παππού? Γκολφ είναι. Ναι, ναι, γκολφ θέλουμε, ναι. Γιατί το χρειάζεστε το αυτοκίνητο? Δεν είναι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Τι είπε? Για να πηγαίνει στο νοσοκομείο γι' αυτό. Αυτό είπε. Ναι. Αυτό ακούσατε, κύριε συνάδελφε. Ακριβώς αυτό είπε και ολοκάθαρα, το ακούσατε. Μάλιστα. Πότε πάτε στο πόδι σου, παππού? Ιούνιο. Τα χαρτιά λένε Ιούνιο. Ιούνιο είπε, Ιούνιο είπε. Ακριβώς αυτό είπε και εσύ. Ιούνιο, το είπε σαφέστατα. Σαφέστατα Ιούνιο. Μα τώρα τι, θα τους κοροϊδέψουμε τώρα? Τι ήταν αυτό? Ήταν ο ήχος της σουβίδας. Ο ήχος της σουβίδας. Δεν έχετε ακούσει σουβίδα, κύριε συνάδελφε? Πώς κάνει βίδα? Τι, πουμ, καμία. Τι, δεν μας καλάς τη δουλειά. Μάλιστα. Και την κόρη σας, πώς τη λένε? Παναγιώτα. Τι είπε πάλι? Ελένη. Ελένη Φανουράκη, είπε. Ακούσατε. Είπε και επίθετα. Το είπε. Σε ποιο πόδι κουτσένεις, παππού? Τα δικαίωνα. Εδώ τα χαρτιά λένε το αριστερό. Τι είπε ο παππούς? Αριστερό είπε, το είπα, αριστερό. Τόσοι άνθρωποι εδώ μέσα ακούμε αριστερό. Τι είπε, κυρία μου? Αριστερό. Τα λένε την δικαίωνα. Ορίστε, ολοκάθαρα. Αριστερό. Για να σηκωθείτε, περπατήστε λίγο. Πατέρα. Ναι. Πατέρα, είσαι πατέρα. Φεύγουμε. Όχι, περπάτα. Σε ποιο πόδι κουτσένει τώρα? Αριστερό, μα είναι φανερό. Αφήστε το πόδι, το πόδι θα κολλήσουμε, κύριε Σκάμπ, θα το τακτοποιήσουμε το πόδι αργότερα. Πες μας, παππού, τώρα την ιστορία, θα τα πούμε όλα μετά. Θα το πάρεις τώρα, μου, πες μας τώρα. Αν θες τη δουλειά σου να γίνει, να πας και να πιάσεις το μίτσο, να πιάσει τον άλλον το μίτσο, που ξέρει το μίτσο του μίτσου. Αυτός είναι πρώτα ξαδέρφια, με νόση απ' του μίτσου τα αδέρφια. Και είναι απ' τους πρώτους στο κόμμα, δεν τον έχουν αλλάξει ακόμα. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφτυλισμένοι. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφτυλισμένοι. Αν θες η δουλειά σου να κλείσει, να πας να λαδώσεις το μίτσο. Κι αυτός να λαδώσει το μίτσο, που ξέρει το μίτσο του μίτσου. Και όλοι μαζί λαδωμένοι, θα είμαστε πια ευτυχισμένοι. Μα να το μεγάλο κακό μας, δεν λαδώνεται κι ο εαυτός μας. Να πιάσω, να πιάσει, να πιάσει, μη φύγει η ζωή και περάσει. Και όλοι μας έτσι πιασμένοι, να λες τι ξεφτυλισμένοι.